Μετά το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέση με τους Ρώσους τουρίστες που θα επισκεφθούν τη θερινή περίοδο την Κύπρο. Λόγω της ανωδικής πορείας που καταγράφει το τελευταίο διάστημα του ρούβλι, οι εμπλεκόμενοι στην τουριστική βιομηχανία εκφράζουν ελπίδες ότι η μείωση των αφίξεων από τη ρωσική αγορά θα είναι μικρότερη από τις αρχικές εκτιμήσεις. Φαίνεται τις τελευταίες ημέρες η ισοτιμία ευρώ ρουβλίου έχει αλλάξει και έχει αλλάξει κατά τρόπο που δημιουργεί μηνύματα ελπίδας προς όλες τις τουριστικές αγορές, περιλαμβανομένου και τις χώρες μας, που είναι το ζητούμενο για όλους εμάς. Δεν θεωρώ ότι είναι ωφέλιμο εμείς αυτή τη στιγμή να αναφέρουμε οποιοδήποτε ποσοστό. Ευελπιστούμε σίγουρα ότι εμείς θα κινηθούμε σε επίπεδα τα οποία διαφέρουν από το 50% που αναμένεται να καταγραφεί και όλες τις αγορές. Το ποσοστό μείωσης θα είναι πιο κάτω σε σύγκριση με πέρσι. Τα τελευταία χρόνια η Ρωσία έχει καταστεί η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά για τη χώρα μας, με τις αφίξεις τουριστών να φτάνουν την περσινή περίοδο τις 636.000. Το μερίδιο αγοράς της ρωσικής αγοράς κατά το 2013 θα πρέπει να αναφερθεί ότι ήταν το 25%, ενώ το 2014 ερχόταν στο 26,8%. Αναφερόμαστε πάντα σε σύνολο αφίξεων. Από εκεί πέρα, αυτό που θα ήθελα να τονίσω ως εκπρόσωπος του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού είναι ότι εμείς ως ΚΟΤ έχουμε λάβει μια σειρά από μέτρα με σκοπό την ελαχιστοποίηση της μείωσης. Έχουμε ιδρύσει ομάδα παρακολούθησης της ρωσικής αγοράς και έχουμε αντιδικοποιήσει τις επαφές με όλους τους ξένους εταίρους το τελευταίο διάστημα. Παρά το ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ρώσων τουριστικών πρακτόρων έχει μειώσει τον αριθμό των θέσεων για την Κύπρο, δηλώνει έτοιμη να τις αυξήσει εάν παρατηρηθεί ενδιαφέρον. Επίσης, η Transaero, η οποία διατήρησε μεν τις δρομολογημένες πτήσεις στην Κύπρο αλλά μείωσε τις έκτακτες, δεσμεύτηκε ότι εάν υπάρξει η απαιτούμενη ζήτηση, θα καλύψει το κενό που θα δημιουργηθεί. Το θέμα, όπως πληροφορούμαστε, συζητήθηκε και κατά το πρόσφατο ταξίδι του Προέδρου Αναστασιάδη στη Μόσχα.